centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Σεβασμιότατε, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας. Είστε καλά. Ναι, είστε πέστε καλά. Μου. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί και για τις αντιδράσεις που υπάρχουν για τον σταυρό που τοποθετήθηκε από ομάδα νέων στο Μανιάκι στην κορυφή του Μαύρου Βουνού. Ναι, ναι. Έχετε ενημερωθεί για όλες τις αντιδράσεις? Όχι, δεν έχω ενημερωθεί καθόλου για τίποτα. Ναι. Ούτε ήξερα ότι τα παιδιά αυτά θα έχουν την πρωτοβουλία. Δεν το γνωρίζατε, έτσι? Αυτό το σταυρό, όχι. Εκείνο το οποίο θέλω να πω, να τους συγχαρώ. Εγώ τοποθετούμαι θέος. Ναι. Θέλω να τους συγχαρώ από καρδίας, γιατί έβαλαν αυτό το σταυρό, έναν φωτεινό σταυρό, που είναι το σύμβολο της πίστεως μας, δεν είναι τίποτα άλλο. Εκτός αν βρισκόμαστε σε μια μουσουλμανική χώρα και θέλουμε διάφορα σύμβολα, το έχω πει και επανειλημμένος, ότι μπαίνοντας μέσα στην Τουρκία βλέπει κανείς τα ισλαμικά σύμβολα, τις σημαίες σε όλα τα σπίτια, σε όλα τα κέντρα, εκτός από την πατρίδα μας. Θα σας πει κάποιος, εμείς θέλετε να γίνουμε Τουρκία δηλαδή? Όχι, δεν θέλω να γίνουμε Τουρκία, αλλά θέλω τουλάχιστον να υπάρχει και ένα σύμβολο εδώ στην πατρίδα μας. Να υπάρχει και εδώ στην ακριτική περιοχή. Γιατί στη Σκιάτη στα δίπλα υπάρχει ένας πελώριος σταυρός? Γιατί πριν από χρόνια ήθελαν εδώ οι προγονείς, να κάποιοι άνθρωποι από το εξωτερικό, να τοποθετήσουν ένα σταυρό στον Άγιο Αθανάσιο. Θυμάμαι αυτό, θυμάστε που τα λέγαμε σεβασμιότατε για την κορυφή του Αγίου Αθανασίου, αν θυμάστε. Για την κορυφή του Αγίου Αθανασίου και ξεσηκώθηκαν, δεν ήθελαν το σταυρό. Και δεν μπήκε τελικά. Ναι, δεν μπήκε ο σταυρός. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι ενοχλεί ο σταυρός. Εμένα αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο με απασχολεί. Πάω σε πολλές εκκλησιαστικές επαρχίες. Πήγα στο Σιδηρόκαστρο και βλέπω επάνω στα βουνά εκεί του Σιδηρόκαστρου έναν πελώριο σταυρό. Πάω προς τα Καλάβρητα κάτω, βλέπω έναν πελώριο σταυρό. Βλέπω δηλαδή ένα εικονοστάσιο εκεί της Παναγίας, της Τρυπητής, μέσα στον δρόμο για να υπενθυμίσει στους ανθρώπους εκεί πέρα ότι εδώ υπάρχει ένα προσκύνημα. Και το ερώτημα το οποίο έχω να πω είναι το εξής. Ξέρετε ότι βέβαια τώρα δεν έχουμε επισκέπτες, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ναι. Αλλά οι τόσοι επισκέπτες που έρχονται στην Καστοριά και τους οποίους συναντώ κάτω στο πάρκο της Ολυμπιακής Φλόγας, μου λένε το εξής. Πού είναι αυτά τα μνημεία τα οποία έχετε? Εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Και αναγκαζόμαστε πολλές φορές και παίρνουμε με αυτοκίνητα τους ανθρώπους να τους ανεβάσουμε, οποιουσδήποτε, επάνω να δουν αυτά τα μνημεία. Με ρωτούν λοιπόν οι άνθρωποι και επιστήμονες ακόμη και νέοι άνθρωποι. Καλά, εδώ δεν βάζετε τουλάχιστον κάτι που να φαίνεται σαν μια βυζαντινή πόλη? Ένα τουλάχιστον προσκυνητάρι? Να ανάβουμε ένα κερί όσοι ερχόμαστε εδώ μέσα στην Καστοριά? Δεν υπάρχει τίποτα. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί ο καθένας να εκφράζει και την αντίθεσή του ή την άποψή του πάνω σε αυτό? Ελεύθερος είναι ο καθένας, είναι δημοκρατία. Μπορεί ο καθένας να εκφράζει την αντίθεσή του και την άποψή του. Ελεύθερα. Διαβάσατε μηνύματα, σεβασμιότατε, αυτές τις μέρες για να σχολιάσετε ίσως κάποια από αυτά? Έχουμε εντοπίσει κάποιο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης ενδύμα του κύριου Καρανικολόπουλου. Δεν ξέρω, το έχετε διαβάσει? Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Τον οποίο, κύριο Καρανικολόπουλο, ψάχνουμε λίγο στο τηλέφωνο για να ακούσουμε και την διαφορετική άποψη. Λέει τα εξής. Με συγχωρείτε, κύριε Νατσούλη, με συγχωρείτε. Εγώ χθες το βράδυ είδα για το σταυρό, χθες το βράδυ με πληροφόρησαν και τοποθετούμε ευθέως. Μάλιστα. Να σας διαβάσω από καρδίας. Ωραία, να σας διαβάσω τι γράφει, από καρδίας. Τι γράφει και ο κύριος Καρανικολόπουλος, ας πούμε, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Επειδή λοιπόν έχω και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις, με προλάβατε αυτή τη στιγμή, έκανα την τοποθέτησή μου. Συνεχίστε τον οποιονδήποτε διάλογο που μπορείτε να κάνετε. Δεν θα μιλήσει ο κύριος Καρανικολόπουλος. Θα σας διαβάσω αυτό που έχει γράψει, που έχει αναρτήσει. Αν θέλετε να το σχολιάσετε και αν είναι μέσα στα όρια μιας κριτικής ή αν πιστεύετε ότι ξεφεύγει από τα όρια της κριτικής. Τυχερούλιδες οι κάτοικοι των Μανιάκων. Νομίζω ότι με αυτή την κίνηση καβατζώσανε θεία ευλογία. Τουλάχιστον μέχρι να καεί η λάμπα του Σταυρού. Αν γράψετε και το 60% των κατοίκων αμήν κάτω από κάθε φωτογραφία που θα ανεβαίνει στο Facebook, ο μεγαλοδύναμος και πανταχού παρόντας σας προσφέρει ακόμη 2 μήνες δωρεάν ευλογία για όλο το χωριό. Πολύ καλή ευκαιρία, μην τη χάσετε. Να σας πω, δεν έχω να σχολιάσω κανένα μήνυμα, κανένας ανθρώπου. Όπως θέλει ο καθένας, μπορεί να το σχολιάσει στον τόπο αυτό.
Δημοκρατία έχουμε, σέβομαι την άποψη του καθενός. Είτε τα σχόλια του τα ειρωνικά, είτε τα σχόλια του τα θετικά, είτε τα αρνητικά σχόλια του καθενός. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και ο καθένας αφήνει ένα λιθαράκι αυτής της ιστορίας σε αυτόν τον τόπο. Εγώ ένα μόνο έχω να πω. Ξέρετε ποιο είναι? Εδώ καίγεται ο τόπος μας, κύριε Νατσούλη. Έχουμε 55% ανεργία. Φεύγουν οι άνθρωποι, λιμοκτονούν καθημερινά. Η εκκλησία αγωνίζεται με χέρια και με δόντια να κρατήσει τους ανθρώπους αυτούς και εμείς ασχολούμεθα γιατί μια ομάδα νέων παιδιών έβαλε ένα σταυρό. Τίποτα άλλο. Πιστεύετε ότι μια τέτοια... καλά. Κάτι τελευταίο μόνο. Πιστεύετε ότι μπορεί να διχάσει την κοινωνία μας μια τέτοια ιστορία? Για μένα δεν νομίζω να τη διχάσει. Αν όμως τη διχάσουν, θα τη διχάσουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν κάτι να γίνεται στον τόπο αυτό, κάτι να φαίνεται, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ. Ούτε μπορώ να πω ότι δεν είναι χριστιανοί οι άνθρωποι αυτοί, ούτε μπορώ να τους κατηγορήσω, ούτε μπορώ να μπω μέσα στη σκέψη τους και στην οτροπία τους. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ σκέπτομαι τίμια. Δεν το ξέρω το γεγονός αυτό. Ειλικρινά. Χαίρο, οι άνθρωποι ανέλαβαν μια πρωτοβουλία, έκαναν κάτι, έβαλαν ένα σταυρό φωτεινό, να φαίνεται στο χωριό τους, να φαίνεται εκεί, να φαίνεται μέσα στην πολιτική. Εχθές το βράδυ, σας το λέω ειλικρινά, μου το έδειξαν. Μου το έδειξαν. Τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα, τι μπορώ να πω? Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Γιατί βλέπετε να γίνεται κάτι εδώ στην επαρχία μας, να γίνεται κάτι στον τόπο μας? Εγώ δεν βλέπω. Υπάρχει ένας τρελός που ονομάζεται Δεσπότης εδώ, ο οποίος λέει και τα ακούει μόνος του. Τίποτα άλλο δεν λέω. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ που ήσασταν μαζί μας να για αυτή καλά. Την υπόθεση που συζητιέται πάρα πολύ. Να είστε και καλά. Στην κοινωνία δεν και στα social να, media. Δεν πρέπει να συζητιέται, γιατί τι είναι? Σύμβολο είναι της πίστεώς μας. Τι είναι? Τι κακό κάνει? Τι βλάπτει? Ποιον βλάπτει? Ποιον βλάπτει? Να μην πω περισσότερα πράγματα. Ποιον βλάπτει? Ποιον ενοχλεί? Γιατί ενοχλεί? Ποιο είναι? Τι είναι? Ποιο? Τι? Αφαιρούμε, αφήρασαν καμιά περιουσία, έκαναν κάτι, έβλαψαν κάτι? Τι, ποιο? Ποιο? Προσέβαλαν κάποιον? Ποιο είναι το πρόβλημα? Μάλιστα. Καλά δεν βλέπετε, ισλαμοποιείται η πατρίδα μας? Δεν βλέπετε τι γίνεται στα νησιά μας? Δεν βλέπετε ότι ο εχθρός είναι ένδον? Τις μαντήλες δεν τις βλέπετε? Άνθρωποι είναι, να τους φιλήσω τα πόδια. Αλλά έχουμε και μια πατρίδα. Έχουμε και έναν πολιτισμό. Έχουμε και αίματα μαρτύρων, τα οποία χύθηκαν για τον τόπο αυτό. Δεν μας κάνει αίσθηση? Δεν άκουσα καμία διαμαρτυρία από κανέναν. Διαμαρτυρία μόνο για το σταυρό. Τι ενοχλεί ο σταυρός? Αύριο θα μας πούν, ενοχλεί και η σημαία. Λέτε ότι έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε σαν, γιατί το είπατε νωρίτερα, θα έπρεπε να διαμαρτυρόμαστε, λέτε, για άλλα πράγματα, αυτό κατάλαβα. Είπατε, ναι. Δεν κάνουν τίποτα στον τόπο μας. Φαντάζομαι εννοείται τους πολιτικούς. Όχι, γενικά μέσα σε αυτό είμαι και εγώ ίδιος. Ναι, μέσα σε αυτό. Ναι. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Δεν γίνεται τίποτα στον τόπο μας, είπα. Όχι, δεν κάνουν, δεν γίνεται τίποτα στον τόπο μας. Λοιπόν, αντί λοιπόν να διαμαρτυρόμαστε. Ναι. Να διαφερθούμε για όλα αυτά. Ενδιαφερόμαστε για το σταυρό, για το ότι ισλαμοποιείται η πατρίδα μας. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας καίει. Το ότι κάει και η Λέσβος, δεν μας ενδιαφέρει. Το ότι υπάρχουν τέτοια κακοποιά στοιχεία, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ έρχεται, όταν καίγεται το σπίτι του άλλου, να περιμένεις και το δικό σου. Τι ενοχλεί λοιπόν αυτό? Και να σας πω και κάτι άλλο. Και γιατί με πήρατε να με ρωτήσετε? Ως επίσκοπος, τι μπορούσε ένας επίσκοπος να σας πει αντίθετα? Για το σταυρό. Αυτό ήταν αδύνατο, ναι. Για το σταυρό. Περισσότερο όταν πήραμε Απόστολος, για να σχολιάσετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν, ναι. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «Εμεί δε μη γέννη το καυγάστο, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού», θα έλεγα αντίθετα. Όταν ένας ιερός Χρυσόστομος λέει ότι φέρω το σύμβολο τούτο με τα καυχήσεως, αυτό λέει τη χύση της πόλης, αυτό στέκεται λες στους ναούς, αυτό στέκεται παντού, μπορούσε να σας πω αντίθετα? Όταν ένας κοσμάς του εθολός, τον οποίο επικαλούνται όλοι σήμερα, πήγαινε και έστεινε σταυρούς μέσα στην τουρκοκρατία, εμείς παραπονούμαστε γιατί έστησαν οι άνθρωποι ένα σταυρό? Την παράδοσή τους συνεχίζουν, τους
συγχαίρω από καρδίας. Αν δεν τους συγχαρώ, τότε να σβήσουμε από το λεξιλόγιο και τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ούτε να ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της εθνικής μας παλιγενεσίας. Δεν μας αρκούν. Δεν χρειάζεται. Μας αξίζουν να είμαστε σε αυτή τη μοίρα μας. Χθες στήθηκε, δεν ξέρω αν το έχει πληροφορηθεί, και ένας αντίστοιχος μεγάλος σταυρός και στον Εύρο, στα σύνορα ακριβώς. Δεν τα είδατε? Γιατί εκεί οι άνθρωποι δεν διαμαρτυρήθηκαν και πήγαν και οι αρχές του τόπου. Ξέρετε τι μου είπε ο μακαριστός Μητροπολίτης Νικηφόρος, που έφτιαξε έναν παμεγέθη ναό της Ελευθερώτριας με μια μεγάλη τεράστια σημαία για να τη βλέπουν, λέει, και να γίνεται, και να γίνεται, λέει, να ξέρουν ότι εδώ είναι, λέει, πατρίδα, ότι εδώ είναι ελληνικός τόπος. Και όταν ήρθε στην Καστοριά, γιατί ο Νικηφόρος, ο μακαριστός Μητροπολίτης Διδημοτήχου, χειροτονήθηκε εδώ στην επαρχία. Είναι πνευματικό παιδί του Νικηφόρου, του Παπασιδέρη από το Δυσπηλιό και αδελφός της Ιεράς Μονής των Αγίων Αναργύρων. Ήρθε λοιπόν εδώ και είπε τότε που κάναμε το μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου, μου λέει, να στήσεις έναν μεγάλο ναό, να μπαίνουν οι Αλβανοί εδώ και να βλέπουν ότι εδώ είναι Ελλάδα, ότι εδώ είναι πατρίδα. Εγώ σας τα καταθέτω όλα. Έφτασε η ώρα που ο καθένας θα τοποθετηθεί μπροστά στην ιστορία. Σε κάθαρα πράγματα. Μέχρι τώρα κρυβόμασταν κάτω από το δαχτυλάκι μας. Τώρα όμως δεν θα κρυβόμαστε. Τώρα θα είναι τοποθετημένα όλα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σας ξαφνιάζει όλο αυτό? Δηλαδή περιμένατε να υπάρχει και αυτός ο κόσμος που πιστεύει κάτι άλλο? Ή δεν το περιμένατε καθόλου, σεβασμιότατε? Σε αυτό τον τόπο όλα πρέπει να τα περιμένει κανείς. Όλα. Καλό κάνεις, τον πελά σου βρίσκεις. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Ναι. Βοήθησα κάποιους ανθρώπους. Έναν άνθρωπο, σε έναν θα σας πω μόνο. Τον βρήκα μετά από μέρες και του λέω, τι κάνετε με την υπόθεσή σας αυτή? Δεν μου είπε τίποτα. Λέει, αδρανήσατε. Εγώ αδράνησα? Δεν σας πήρε ο τάδε? Δεν σας είπε για αυτό το θέμα πόσα τηλέφωνα έκανα στο αρμόδιο Υπουργείο για εκείνο και για εκείνο και για εκείνο το θέμα? Δεν μίλησε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ και τελείωσα. Σήμερα ξέρετε τι θέλουμε? Μόνο για να τακτοποιούνται οι θέσεις οι δικές μας, οι υποθέσεις οι δικές μας. Ούτε για τα κοινά, ούτε για τίποτα άλλο. Κατάλαβα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί. Εξομολογούμε. Εξομολογούμε. Και η εξομολόγηση είναι εξομολόγηση, δημόσια. Έχετε την αγάπη μου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.